σε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα. Παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Ζιελίνσκι. Μέση είναι εκεί και κόβει. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Θα μπορούσε να είχε τροφοδοτήσει το συμπαίκτη του, αν βέβαια σήκωνε λίγο το κεφαλάκι του και κοιτούσε δεξιά. Αυτός επέλεξε τη μοναχική οδό και δεν δικαιώθηκε. Νέλσον Σεμέδο. Αλεξάνδρο. Μέση. Μέση. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Σέντρα προς τον άξονα. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια για τον γκολ. Ενώ πήγε στην μπάλα με πολλές αξιώσεις, τελικά μάλλον απογοήτευσε τους φίλους της ομάδας του. Ντέμε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Ευκαιρία ο Χωσέ Καγιεχόν. Καγιεχόν. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Γεμίζει προς... Μία κεφαλιά. Ωραία ενέργεια. Αλλά δεν αρκεί για να μπει γκολ. Τη στέλνει μακριά. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει συρτή σέντρα. Ζιελίνσκι πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Καλή αμυντική προσπάθεια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Ναι, γκολ! Έξω εκεί προσπάθεια για την Paris Saint-Germain. Και τώρα η Paris Saint-Germain περνάει μπροστά στο σκορ. Τέλεια η σέντρα του. Τα έκανε όλα πιο εύκολα για το συμπαίκτη. Σε αυτή τη φάση ενήργησε σαν πραγματικός κεφαλοσφαιριστής. Έπιασε μια υπέροχη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας αντίπαλος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Η Paris Saint-Germain παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Μπράβο για την ετοιμότητά του. Από τις 100 αποστολές που αναλαμβάνει, τις 99 τις παίρνει πέρας. Πράγμα που έκανε και εδώ. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Λεβαντόφσκι πάει να την περάσει προς τα έξω. Την κόβει. Επιχειρεί το σουτ. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Μανολάς. Την μπάλα ο Χωσέ Καγιεχόν. Ο Μέρτενς με την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Λορέντσο Ινσίνιε. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο τον κίπερ, αλλά μπράβο του. Μέρτενς. Σουτάρει προς το τέρμα. Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άξιο. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άκρας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Μπάλα στον Λεβαντόφσκι. Κριστιάνο Ρονάλντο προσπαθεί. Λεβαντόφσκι. Το έβαλε γκολ.
Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Σίγουρα ήταν υπέροχος ο συνδυασμός, αλλά μην υποτιμάμε και το τελείωμα της φάσης που ήταν επίσης καταπληκτικό. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Γίνεται φάουλ σε αυτή τη φάση. Ώρες-ώρες είναι μυστήριο πραγματικά τι περνάει από το κεφάλι ενός παίκτη και αντιδρά έτσι. Σιγελίνσκι. Λεβαντόφσκι. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Ντέμε. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τι θα έλεγες για το τελικό? Τα πράγματα, Χρήστο, είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε επιθετική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αναγράφει 2-0. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Μάριο Ρουί. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Φαμπιάν Ρουί. Μέρτενς. Σιελίνσκι. Λορέντσο Ινσίνιε. Σεντράρι προς την καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Και προσπαθεί να σουτάρει. Χτυπάει στο κάθετο δοκάρι. Μέση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Έτοιμος για το σούτ. Και είναι δοκάρι. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Κακή απομάκρυνση της μπάλας. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Νέλσον Σεμέδο. Συνεχίζει. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Λορέντσο Ινσίνιε. Σακάγε γκολ! Εδώ ενήργησε αριστοτεχνικά. Είδαμε την εφαρμογή αυτού που γνωρίζουμε πολύ καλά από θεωρία. Δηλαδή, αν ο πασέρ και ο επιτιθέμενος συντονιστούν καλά, τότε μπορούν να ανοίξουν στα δύο οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα. Κατέβασαν τη διαφορά στο ένα γκολ. Χρειάζονταν ένα γρήγορο γκολ και το πέτυχαν. Τώρα θα πρέπει να πιέσουν ακόμα πιο πολύ για την ισοφάριση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Νέλσον Σεμέδο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ. Γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Αλεξάνδρο. Μέση. Τολμάει την κατεβασιά από τα αριστερά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Τα κατάφερα. Κοίτα ποιος σκόραρε. Ακόμα δεν ήρθε καλά-καλά και χρήζεται σκόρε. Οι πιθανότητες από εκείνο το σημείο να το χάσει ήταν πολύ λίγες. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρουμε όλοι ότι είναι κίνδυνος θάνατος. Αλλά παρόλα αυτά, πείτε μου ποιος τον μάρκαρε σε αυτή τη φάση. Ο κανένας. Έτσι είναι. Με τέτοιους παίκτες δεν πρέπει να παίζεις, γιατί
μπορούν να σε τιμωρήσουν στο pick and roll. Με αυτό το goal αλλάζει η δυναμική του αγώνα. Νομίζω πως αυτό τους ανακούφθησε. Πάρει! Με αυτό το τέρμα επέστρεψαν για τα καλά στο παιχνίδι. Η Νάπολη εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα... Ρονάλντο! Πιέζουν για άλλο ένα γκολ. Έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Υπέροχη προσπάθεια. Τη στέλνει πίσω. Νέλσον Σεμέδο. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Ντέμε. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Την έκοψε. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Η αμυντική θα πρέπει... Του παραχωρεί το φάουλ εδώ. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει, θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνει συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κέρδισαν το πλάγιο. Η μπάλα προς τα μέσα. Μαραντόνα. Ντέμε. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Πολύ καλή πάσα. Ξεχύνεται μπροστά. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Ζιελίνσκι κάνει τη μακρινή παλιά. Η Paris Saint-Germain δεν έχει παρά να παίξει λιγάκι με το ρολόι. Και η νίκη θα είναι γεγονός. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα βγάλει μια σκέιν.